Η πινακίδα στην ελληνική πλευρά των ελληνοτουρκικών συνόρων γράφει: «Καλώς ήλθατε, όμως πρόσφυγες και μετανάστες που επιχείρησαν δια της βίας να περάσουν από τις Καστανιές στην Ελλάδα, μόνο ευπρόσδεκτοι δεν είναι». Οι Έλληνες συνοριοφύλακες έκαναν αποτρεπτική χρήση χημικών ώστε να απομακρύνουν τους περίπου 500 ανθρώπους από το πέρασμα προς το ελληνικό έδαφος. Η εικόνα μάλιστα προσφύγων και μεταναστών να επιβιβάζονται σε πούλμαν στην Κωνσταντινούπολη για να φτάσουν ανενόχλητοι στην ελληνοτουρκική Μεθόριο δίνει έφορο έδαφος την άποψη πως το επίσημο τουρκικό κράτος όχι μόνο δεν εμπόδισε, αλλά περιέθαλψε τη μαζική μετακίνηση προς τα σύνορα. Με μήνυμά του στα αγγλικά και μέσω Twitter, ο Έλληνας Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι καμία παράνομη είσοδος στην Ελλάδα δεν θα γίνει ανεκτή, όπως και ότι η χώρα δεν θα πληρώσει το μάρμαρο για περιστατικά που δεν προήλθαν από ελληνικές αποφάσεις. Η χώρα δέχεται και καλοδέχεται όλους εκείνους που διαθέτουν νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα, αλλά δεν μπορούμε να δεχθούμε πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι δεν διαθέτουν νόμιμα έγγραφα. Η χαλάρωση των συνοριακών ελέγχων στην τουρκική πλευρά αποτέλεσε μονόδρομο για την Άγκυρα, σύμφωνα με τον Διευθυντή Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας Φαχρετίν Αλτούν, ο οποίος υποστήριξε πως η Τουρκία δεν έλαβε τα υπεσχημένα ευρωπαϊκά κονδύλια για τους πρόσφυγες που φιλοξενεί. Πέραν των χερσαίων συνόρων, οι ροές σημείωσαν από το πρωί της Παρασκευής κατακόρυφη αύξηση και μέσω του Αιγαίου. Πάνω από 70 άτομα έφτασαν με φουσκωτές βάρκες στη σκάλα Σικαμιά στη Λέσβο, κυρίως γυναίκες και παιδιά αφγανικής καταγωγής. Με βάση τα τελευταία στοιχεία, οι φιλοξενούμενοι αιτούντες άσυλο στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ξεπερνούν τους 42.000. Ενίσχυση στα σύνορα με την Τουρκία αποφάσισε και ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός Μπόικο Μπορίσοφ, που χαρακτήρισε ανησυχητική την απόσυρση των Τούρκων συνοριοφυλάκων από τη Μεθοριακή γραμμή.